Γεια σας, είμαι η Καλλιόπη και είμαι 40 χρονών, παντρεμένη με τον Τάσο, με τον οποίο όμως δεν τα πηγαίνω καθόλου καλά τον τελευταίο καιρό. Ο κύριος Τασούλης έχει αρχίσει τα τσιλιμπουρδίσματα με νεαρές μικρούλες που γνωρίζει κάθε μέρα στο Facebook και του τραβάνε λεφτά και να πεις ότι κάνει και τίποτα μαζί τους, θα έλεγα μαγιά του και χαλάλι του, αλλά ξεπατώνεται κάθε μέρα στη λαχαναγορά που δουλεύει και του τα τρώνε οι μικρούλες, με τις κάρτες που του ζητάνε και εκείνος τους τις στέλνει. Anyway, ας κάνει ό,τι θέλει ο Τάσος. Εγώ όμως δεν τα ανέχομαι αυτά και σιγά σιγά αρχίζω να την κάνω από κοντά του. Τις προάλλες μάλιστα γνώρισα και εγώ ένα νεαρό στο Instagram. Αχιλλέα τον λένε και είναι 28 χρονών. Ο Αχιλλέας είναι παντρεμένος. Παντρεμένος και μάλιστα παντρεύτηκε πρόσφατα. Δεν ξέρω τι νιώθει για τη γυναίκα του και για ποιο λόγο παντρεύτηκε. Πάντως εμένα στα μηνύματά μου το είπε ξεκάθαρα. Καλλιόπη μου λέει, είσαι θεά κοριτσάρα μου. Έτσι μου είπε και άλλα λόγια βέβαια, τα οποία με μάγεψαν και κάπως έτσι την περασμένη Κυριακή αποφάσισα να τον συναντήσω. Βγήκαμε για καφέ. Εκεί λοιπόν μου είπε πόσο πολύ του αρέσω και πόσο πολύ με θέλει. Σε θέλω πολύ, Καλλιόπη μου. Είσαι γυναικάρα και με έχεις τρελάνει. Μου πρότεινε να πάμε στο πατρικό του που δεν μένει πλέον κανένας εκεί και να κάναμε έρωτα. Εγώ να σας πω την αλήθεια μου, δεν ήθελα να το κάνω από το πρώτο ραντεβού μαζί του. Αλλά ο τύπος με μάγεψε και εδώ που τα λέμε ήθελα να δώσω και ένα μάθημα στον Τάσο, τον άντρα μου που μίλαγε με τις μικρούλες και έτσι του είπα ναι και πήγαμε. Εκεί λοιπόν, μόλις μπήκαμε στο σπίτι, ο Αχιλλέας έκλεισε την πόρτα και με άρπαξε. Πέσαμε στο πάτωμα και άρχισε να με φυλάει παντού. Όταν λέμε παντού, καταλαβαίνετε που έβαλε το κεφάλι του και με φίλησε. Μετά, άρχισα να τον φυλάω και εγώ και στη συνέχεια κάναμε έρωτα με πάθος, του δώσαμε και κατάλαβε, λιώσαμε το πάτωμα. Με τον Τάσο πλέον δεν θέλω πολλά-πολλά. Σκέφτομαι να τον χωρίσω. Ο Αχιλλέας με έχει μαγέψει και τον θέλω συνέχεια. Δεν ξέρω που θα με βγάλει μαζί του. Το μόνο που θέλω αυτή τη στιγμή είναι να το ζήσω μαζί του. Να το ζήσω και όπου με βγάλει. Δεν με νοιάζει. Στη ζωή εξάλλου απολαμβάνεις τις στιγμές εκεί που δεν υπάρχει πρόγραμμα. Εκεί που δεν σε νοιάζει το αύριο. Εκεί που θέλεις να ζήσεις το σήμερα. Το τώρα. Τι λέτε εσείς? Σωστά δεν μιλάω?